και εμείς με τη σειρά μας να καταγγείλουμε τη στάση του Υπουργείου Εργασίας που για άλλη μια φορά είναι τις πόρτες του κλειστές τις ανάγκες και στα αιτήματα των εργαζομένων και αποδεικνύει με τον πιο περίτρανο τρόπο ότι δουλεύει για τα συμφέροντα, την κατακέρδη και διασφάλιση των κερδών των μεγάλων επιχειρηματικών οδήλων. Η κατάσταση στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών δεν διαφέρει από τις καταγγελίες που έχουμε κάνει οι προηγούμενοι συνάδελφοι και σε εμάς ως μέτρο για την αντιμετώπιση της πανδημίας υιοθέτησαν κατά κόρον όλες οι επιχειρήσεις, ο ΟΤΕ, η Vodafone, η Ιντρασόφ, την εργασία από το σπίτι, ενώ σε άλλους χώρους όπως τα καταστήματα ή τους τεχνικούς πεδίου δεν έχουν εξοπλισμό, δεν έχουν γάντια, μάσκες, δεν έχουν μέτρα για να προστατευτούν πάντοτε σε επαφή με το κοινό και την ιδεολογία μάλιστα ότι τρομάζουν και τον κόσμο όταν φοράνε τις μάσκες. Στους τεχνικούς πεδίου τους καλούν να δουλεύουν ένα λάξη 12 ώρα για να καλύπτονται οι βλάβες και οι φορητότητες, ενώ πρόσφατα θα έχετε ακούσει όλοι για το κρούσμα που έσκασε στη Φόρνη και εκεί η εργοδοσία αντί να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έκλεισε το κτίριο της Καρυφαίας και μετέφερε όλους τους εργαζόμενους σε άλλα κτίρια για να συνεχίσει έτσι τη διασπορά χωρίς να πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο. Τα συνδικάτα μας συνάδελφοι τα έχουν καταγγείλει από την πρώτη στιγμή όλα αυτά. Ότι υπάρχουν μέτρα που εξυπηρετούν μόνο τα κέρδη των εργοδοτών και όχι την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Και από αυτό εδώ το βήμα είναι να καταγγείλουμε και το εξής. Να καταγγείλουμε και τις άλλες δυνάμεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, όπως την Ομοσπονδία Εργαζομένων ΟΤΕ, που κίνηται μας λέει ότι πρέπει πιστά και βλαβικά να ακολουθούμε τις εταιρείες της διοίκησης και τις οδηγίες της διοίκησης. Δηλαδή τι, να χάσουμε ακόμα περισσότερα για να βγάζουμε οι εργοδότες ακόμα περισσότερα μέσα και σε αυτή την περίοδο κρίσης. Καλούμε λοιπόν τους συναδέλφους να μην δεχτούν καμία υποχρεωτική άδεια. Να μην δεχτούν να συνεχίσουν να δουλεύουν με αυτές τις συνθήκες και οργανωμένα και συμπληρωμένα μέσα από το συνδικάτο μας, από τις σωματιακές μας επιτροπές, μέσα από τον χώρο δουλειάς, να ζητήσουμε και να διεκδικήσουμε ουσιαστικά μέτρα με ευθύνη της κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Δεν είναι προσωπική και ατομική ευθύνη κανενός. Είναι ευθύνη του κράτους και των εργοδοτών.